εξειδικεύσω λίγο τα θέματα σε ό,τι αφορά το λιμάνι και τις χερσαίες ζώνες. Θα σας κάνω, παρόλο που θα το γνωρίζετε ήδη, αλλά και τους υπόλοιπους, μια σύντομη ενημέρωση ότι το λιμάνι του Αγίου Νικολάου χαρακτηρίζεται με βάση την γεία, με μια καφική, ότι ως λιμένας μείζωνος ενδιαφέροντος για νομαρχιακού χαρακτήρα. Έχει σημαντική δραστηριότητα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση. Να αναφέρω ότι το 2017 από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου και τις υπόλοιπες λιμενικές εγκαταστάσεις, και αναφέρομαι στην Ελούντα, στην Πλάκα και στο Σύση, διακινήθηκαν περίπου 360.521 επιβάτες. Κατά βάση είναι, αυτοί μετακινήθηκαν με τα τουριστικά ημερόπλια, με προορισμό της Πίνα Λόγκα. Είχαμε περίπου 29.000 επιβάτες κρουαζιέρας και γύρω στις 4.000 μετακινηθήκανε από τη Χερσόνησο και τα Μάλια προς το λιμανάκι του Σισίου. Είναι μια άλλη διαδρομή τουριστική που γίνεται προς το λιμάνι. Παρόλο που το 2017 ήταν γενικότερα μια δύσκολη χρονιά και για την κρουαζιέρα ειδικότερα, εμείς καταφέραμε ως προορισμός να αυξήσουμε κατά 9% την κίνηση σε επιβάτες. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική του τόπου να ανταποκριθεί και σε αυτό το κομμάτι. Για να γίνει όμως αυτό, οπωσδήποτε πρέπει η υφιστάμενη κατάσταση να διορθωθεί και να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Συνεχίζοντας από εκεί που σταματήσατε εσείς σε ό,τι αφορά το NISPS, το κώδικα ασφαλείας, ενημερώνω ότι έχουμε ήδη εκπονημένο σχέδιο σε εφαρμογή. Θα πρέπει όμως να γίνει η βελτίωσή του και ολοκλήρωσή του. Για το σκοπό αυτό καταθέσαμε και πρόταση στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για χρηματοδότηση, αλλά και σε ένα άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου σας. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε νέα για να πάρουμε, αν μπορέσουμε, με πόρους δικούς σας και όχι δικούς μας, να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το σχέδιο ασφαλείας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εκτός από το ότι θα παρέχει ασφάλεια και είναι ένα στοιχείο που θα έλξει τον επιβάτη, μπορούμε να αντλήσουμε και πόρους, όπως είπατε, με το τέλος από τον ISPS. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποια χρηματοδότηση, να κάνουμε κάποιες εργασίες από άμωσης του λιμένα. Ο λιμένας είχε κατά τα προηγούμενα χρόνια ένα σημαντικό βάθος ασφαλείας, το οποίο με τον καιρό και τις αναποθέσεις υλικών σε ορισμένα σημεία είναι στο βάθος περίπου 7,8 μέτρα έχει μετρηθεί σε ορισμένα σημεία. Εμείς λοιπόν είμαστε στη διαδικασία να κάνουμε καινούρια βυθομέτρηση, να υπολογίσουμε το πόσο όμβος άμμου πρέπει να απομακρυνθεί, ούτως ώστε να το φέρουμε στο βάθος ασφαλείας των 9,5 μέτρων που θέλουμε, για να μπορέσουν τα κρουαζιερόπλια, κυρίως που είναι μεγάλα σκάφη, να προσεγγίζουν με ασφάλεια. Επίσης, να πω για το λιμάνι ότι το 2006 προχωρήσαμε στην προμήθεια κάποιων fenders τύπου Yokohama, ώστε να πάλι να καταπλέουν με ασφάλεια τα πλοία. Αυτό όμως που θέλουμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση πάλι αν γίνεται, να προβούμε στην προμήθεια κάποιων πλωτών dolphins, ώστε να αυξήσουμε το μέγεθος της προβλήτας. Εμείς, να ξέρετε, έχουμε δύο προβλήτες, ο ένας είναι 139 μέτρα και ο άλλος είναι 205 μέτρα. Και επειδή θέλουμε να παρέχουμε οι εγκαταστάσεις να παρέχουν τη δυνατότητα κατάπλου και πλοίων λίγο μεγαλύτερων από αυτό που μπορούμε να δεχτούμε τώρα, μία λύση που έχει πει στο τραπέζι, έχει προταθεί, είναι αυτή. Αν μπορέσουμε και με κάποιο άλλο τρόπο να προτείνουν εσείς ή κάποιους άλλους, είμαστε δεκτοί. Αντικειμενικό σκοπό μας πάντως είναι να αυξηθεί το μήκος των πολιτών, ώστε να μπορέσουμε να δεχόμαστε και μεγαλύτερα σκάφη. Τελειώνοντας, θα θέσω και εγώ δύο ζητήματα που έθεσε ο κ. Μασάρος εκ μέρους του Δήμου και του Δημάρχου μας, του κ. Δήμου Ζερβού. Θα θέλαμε λίγο τη βοήθειά σας να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
για έγκριση της μελέτης, της κυκλοφοριακής μελέτης, για ένα κομμάτι της χερσαίας ζώνης. Να ξέρετε, ενημερώνω ότι είναι ήδη στο Υπουργείο σας από το Δεκέμβρη. Δείτε το λίγο αν μπορούμε, επειδή πρέπει να προλάβουμε τις διαδικασίες. Εγώ έχω μιλήσει, να ξέρετε, προσωπικά με την κυρία που έχει αναλάβει το φάκελο και για να σας εξηγήσω το γεγονός ότι μην βιαζόμαστε, ότι πρέπει την καινούργια χρονιά να έχουμε προβεί σε αυτές τις προχωριακές ρυθμίσεις, ώστε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες μας. Και τέλος, δεν θυμάμαι το όνομα. Δεν το σημείωσα τώρα εδώ, μπορώ να συμπιέσω και να σας πονέμω. Έχω μιλήσει, είχαμε εκεί μια κουβέντα αν είναι εθνικού, το είδος του λιμανιού, αν είναι εθνικού, εθνική. Αλλά επειδή είμαστε μείζωνος σημασίας, δεν είμαστε εθνικής σημασίας, είναι πιο εύκολο λίγο. Οπότε δεν είναι όμως κάτι. Επίσης, να πω την κυκλοφοριακή μελέτη, έχουμε και ήδη την σύμφωνη γνώμη του κατατόπου εδώ λιμεναρχείου, ότι συμφωνεί, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα. Και να τελειώσω κι εγώ, να ζητήσω με τη συνδρομή σας όταν έρθουν στις υπηρεσίες σας τα χαρτιά, οι φάκελοι για την εξομοίωση των χώρων με χερσαίες ζώνες λιμένα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με το ΣΥΣΥ, το οποίο είναι μια περιοχή η οποία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και πρέπει να πάει κατά προτεραιότητα. Βρίσκεται στη θεματική υπηρεσία ο φάκελος, όσον εγκριθεί θα σταλεί προς εσάς. Παρακαλούμε όπου μπορούμε να επιταχύνουμε λίγο τις διαδικασίες και ακολουθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα για τις υπόλοιπες, για την Ελούντα, την Πλάκα και τη Μήλατο, ούτως ώστε να καταφέρουμε να υπάρχουν χερσαίες ζώνες κοντά στις λιμενικές εγκαταστάσεις των περιοχών, ούτως ώστε και να είναι εύρυθμη η λειτουργία της, αλλά να εισπράττουμε και σημαντικά έσοδα για το λιμενικό ταμείο αλλά και για το κράτος.